Και κάθε χρόνο όσο ζω θα είναι κοντά μας, διότι η γνώση της, η εμπειρία της και η αγάπη της στην οικογένεια και για την οικογένεια και με την οικογένεια είναι όχι μόνο αξιολιμόνευτες, αξιοζήλευτες, αξιολάτρευτες, αλλά μοναδικές και ανεπανάληπτες. Ευχαριστώ και τον πατέρα Προκόπιο, ο οποίος όπως επικεφαλής της Σχολής Ρωμαίων της Ιεράς Μητροπόλεως μας, επιλέγει κάθε φορά, μπορώ να πω, εξαιρετικούς, εκλεκτούς και τους καλύτερους ομιλητές που υπάρχουν για τα συγκεκριμένα θέματα που αναπτύσσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χάρης, το βήμα είναι δικό σας. Καταλαβαίνετε, νομίζω και από το χαμόγελό μου και από το πρόσωπό μου, και είμαι πολύ χαρούμενη που είναι και πάλι εδώ, στην χώρα μου, χριστιανίστε, έχει γίνει παράδοση. Και είπε ο Σεβασμιότητο, όσο ζει εκείνο, θα έχουμε εγώ. Εντάξει, πριν λέγαμε ποιο θα πει πιο νωρί, ο Θεό ξέρει, με την έννοια προ Θεού, γιατί του λέω, ετοιμαζόμαστε εμεί, όχι λέει, δεν ετοιμάζεστε. Και παρακολουθώ το διαδίκτυο και ξέρω ότι αρχίσατε, είμαστε σε επαφή. Και το, νομίζω το κάθε φορά νιώθω την ανάγκη να το πω γιατί γίνεται την καρδιά μου. Ότι όπου βλέπω να γίνεται μια οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια και μέσα στα πλαίσια της αγκαλιά της Εκκλησίας, πρώτα απ' όλα δοξάζω τον Θεό γιατί συνεχίζεται. Και δεύτερον, πραγματικά εις από την καρδιά μου σταυρώνω, προσεύχομαι, εύχομαι και χαίρομαι αυτές τις δραστηριότητες. Νομίζω ότι αυτές οι συνάξεις, είτε τις λέμε σχολές γονέων, είτε τις λέμε σχολές συζυγίας, είτε σχολές γάμου, ή αν θέλετε βγάλετε και τόσες σχολές και αφήστε μόνο συνάξεις, που είναι και άκρος εκκλησιαστικός όρος, είναι μια όρση στην καθημερινότητά της. Είναι μια ανάγκη δηλαδή που έχει κανείς, περπατώντας μερικές φορές την έρημο ή αναγκασμένος μέσα στις συνθήκες που εμείς ήδη έχουμε δημιουργήσει ως κοινωνία, να σταματήσει, να πάρει βαθιές ανάσες, να καθίσει λίγο, να τα βρει με τον εαυτό του, να κοιτάξει γύρω του. Και αυτές οι στάσεις πραγματικά είναι ευεργετικές και επίσης είναι πολύ δημιουργικές. Το θέμα που είδατε στην ωραία φύσα που ενημερώθηκε και φρόντισε να μου στείλει ο πατήρ Προκόπιος ήταν και δική του πρόταση και αυτό είναι το πιο ωραίο. Γιατί κανονικά δεν ερχόμαστε σε αυτές τις συνάξεις για να πούμε πληροφόρηση, γιατί την πληροφορία μπορεί πια στην εποχή να κάνει κανείς να την πει πάρα πολύ εύκολα. Μπαίνει στο ίντερνετ, γκουγκλάρει και τελειώσαμε. Το θέμα είναι να έρθουμε και να νιώσουμε ότι όλοι μαζί προσπαθούμε μέσα στη φώτιση του Θεού, στηριζόμενοι βέβαια στις προϋποθέσεις και στα δεδομένα των επιστημών, να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά
να ανταποκριθούμε στη μεγάλη εμπιστοσύνη του Θεού που μας έδειξε όταν μας αξίωσε να γίνουμε γονείς. Το λέω αυτό, ακούγεται θεωρητικό, αλλά προσπαθώ κάθε φορά να το θυμίσω στον εαυτό μου και να το χαιρόμαστε κι όλοι οι γονείς. Γιατί όταν το θυμόμαστε αυτό, πρώτα απ' όλα νιώθουμε πραγματικά έτσι ένα συγκλονισμό και μια μεγάλη ευγνωμοσύνη που ο Θεός μας εμπιστεύεται τα παιδιά του. Και αυτό αμέσως μας δίνει λίγο θάρρος. Αμέσως βγάζει τη μαυρίλα ή έστω και τον γκρίζο που υπάρχει γύρω μας. Γιατί αυτό που με εντυπωσιάζει και μάλιστα με προβληματίζει είναι και ότι οι άνθρωποι που κινούμαστε στον χώρο της Εκκλησίας, μόνο έτσι μπορώ να χαρακτηρίσω, το ότι είμαστε μόνο ο Θεός το ξέρει, φαινόμαστε τρομαγμένοι, φαινόμαστε μερικές φορές απελπισμένοι ή κοντά στην Εκκλησία, φαινόμαστε μίζεροι, φαινόμαστε ότι πάει τελείως ξεχάρωσε ο κόσμος και αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί ο Θεός δεν κάνει λάθος σε ό,τι κάνει και σε ό,τι εμπιστεύεται. Και μας εμπιστεύτηκε να γίνουμε γονείς στα δεδομένα αυτής της κοινωνίας, εδώ στη Σιάτριστα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ευρώπη και οπουδήποτε αλλού. Επομένως μπορούμε και εξετάται από εμάς να παίρνουμε αυτές τις βαθιές ανάσες, η Εκκλησία μας σαν στοργική μητέρα, σαν παραπευτήριο, σαν όλα τελικά, προσλαμβάνει όλη την καθημερινότητά μας, μας δίνει αυτές τις ευκαιρίες με πάρα πολλές και τις ακολουθίες και με τα μυστήρια. Όμως και εδώ είναι η ποιματική της, είναι η αγκαλιά της μάνας Εκκλησίας στις μάνες και στους πατεράδες των οικογενειών. Εξάλλου πάρα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι τα χωριά τα χτιζόταν παλιά, είναι μια μικρή έτσι παρένθεση, έβαζαν στο κέντρο, στο σχέδιο που έκαναν, την Εκκλησία. Δίπλα έβαζαν το σχολείο και γύρω-γύρω τα σπίτια. Αυτό δεν είναι μόνο αρχιτεκτονική έτσι, ιδέα ή προσέγγιση, αλλά αποτυπώνει αυτό που πιστεύουμε. Η Εκκλησία είναι το πραγματικό μας σπίτι. Και γύρω από το πατρικό σπίτι χτίζονται και τα άλλα σπίτια. Όπως κάναν παλιά στα χωριά που είχαν μεγάλες εκτάσεις και μέσα στην ίδια αυλή παντρευόταν ένα παιδί, έκανε ένα δεύτερο σπίτι. Παντρευόταν ένα άλλο παιδί, ένα τρίτο σπίτι. Έτσι ακριβώς γι' αυτό και τα δικά μας τα σπιτικά είναι κατοίκον Εκκλησία. Συζητώντας λοιπόν για το θέμα, προβληματιστήκαμε, ήταν η πρόταση από τον πατρό στον οποίο, τελικά εμείς οι γονείς που ζούμε σε αυτά τα δεδομένα. Είμαστε παρόντες ως γονείς στις οικογένειές μας, με τους ρυθμούς και τις συνθήκες που υπάρχουν και τα δεδομένα. Βέβαια, προσπαθήσω να δούμε και να συζητήσουμε στην κυριολεξία το θέμα με τα δεδομένα εδώ, τα δικά μας, τα δικά σας. Δηλαδή μιας επαρχιακής πόλης, όπως λένε. Γιατί δηλαδή, λίγο πριν συζητούσαμε εδώ και λέγαμε ότι πραγματικά στις πολύ μεγάλες πόλεις, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη που είναι πιο κοντινή, η κατάσταση έχει σχεδόν ξεφύγει με την έννοια της τρελής κατάστασης, της πίεσης, του κυκλοφοριακού, τα ακούτηκε εσείς και με το flyover τώρα έχει γίνει πια ιστορία με το πολύ έντονο πρόγραμμα, με τις πάρα πολλές απασχολήσεις. Παρόλα αυτά, ενώ εκεί βιώνεται πάρα πολύ έντονα, παρόλα αυτά έχει δημιουργηθεί αντίληψη και δημιουργείται σιγά σιγά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, και στην επαρχία. Δηλαδή και στην καθημερινότητα τη δική σας, τη δική μου, εμένα βέβαια μεγάλωσα τα παιδιά, είμαι γιαγιά, είμαι δηλαδή πιο αποστασιοποιημένη, δεν είμαι σε αυτό το τρελό τρέξιμο όταν έχεις παιδιά, είτε μικρής ηλικίας είτε μεγάλης ηλικίας. Και βέβαια να θυμίσω για όσους έχουν μικρά παιδάκια, ότι λένε πάντοτε με καημό να μεγαλώσει λίγο, να πάρουμε μια ανάσα και να ξεκουραστούμε. Και όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, τότε συνειδητοποιείς ότι δεν παίρνεις μια ανάσα και δεν ξεκουράζεσαι. Γιατί μπορεί να έχεις λιγότερη κούραση σωματική, αλλά παίρνεις τα βαθιά νερά και δεν ξέρεις και καλό κολύμπι. Οπότε εκεί πέρα να θεωρείς και μερικές καθημερινές συνήθειες ή προσεγγίσεις.